εκατοντάδες, όχι απλώς δεκάδες συμπολίτες μας έχουν έλθει αυτές τις μέρες για να δώσουν στοματικό επίχρησμα σάλιο, όπως το είπατε, για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, προκειμένου να γραφτούν στην τράπεζα, στη δημόσια τράπεζα και μετά και στην παγκόσμια τράπεζα, προκειμένου να δούμε αν είναι συμβατός κάποιος για να βοηθήσει αυτό το αγοράκι. Τη δράση την είχαμε αρχίσει από την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα χωριό στην Πελόπη και στα γραφεία μας, όπου πήραμε πάνω από 100 δείγματα, ναι. Και συνεχίζεται αυτή τη βδομάδα στο Δημοτικό Θέατρο, μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 7 μέχρι τις 9. Ήταν συγκινητική, κυρίως νέων ανθρώπων, πολύ μικρών, δηλαδή και στην Πελόπη που είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω, γιατί τώρα δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ηλικία. Ήταν 19-20 χρονών παιδιά. Μπράβο στα παιδιά. Οπότε και τώρα είναι πάρα πολλοί νέοι που... Νέοι είναι δηλαδή, δεν είναι... Καλά, εντάξει, είναι και το 45 το ηλικιακό όριο, αλλά... Είναι κυρίως κάτω των 30 ετών οι περισσότεροι. Οι οποίοι προσέρχονται εκεί. Προσέρχονται, συμπληρώνουν ένα έντυπο με ένα ιστορικό για κάποιες ασθένειες, αν έχουν και κάτι τέτοια. Και από εκεί και πέρα παίρνουν μόνοι τους το στοματικό επίχρησμα. Τους καθοδηγούμε βέβαια, γιατί... λόγω COVID, ενώ ήμασταν εκπαιδευμένοι να το παίρνουμε εμείς, λόγω COVID φοβόμαστε μην τυχόν γίνει καμιά στραβή και υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μας το επισήμανα βέβαια και από το Όραμα Ελπίδας που μας στέλνουν τα έντυπα και τις μπατονέτες. Εγώ θέλω πέρα από αυτό να κάνω και μια έκκληση σε όλους αυτούς τους νέους, το λέμε βέβαια, πέρα από... το να δώσουν το στοματικό επίχρησμα, να δίνουν και αίμα στις τακτικές αιμοδοσίες που διοργανώνει ο σύλλογος ή οπουδήποτε στο χωριό τους υπάρχει μια τέτοια δράση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το παιδάκι πριν από το να γίνει η μεταμόσχευση, αν βρεθεί ο συμβατός δότης, χρειάζεται να πάρει αίμα προκειμένου να πάει καλά η κατάστασή του. Δηλαδή το αίμα είναι απαραίτητο όχι μόνο για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και από εδώ, αλλά και για αυτούς τους ασθενείς που χρειάζονται να κάνουν τη μεταμόσχευση. Να μην ξεχνάνε να αιμοδοτούν, γιατί ο νομός μας είναι το νησί μας κυρίως, όχι ο νομός μας, είναι πρώτο στα περιστατικά θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας και χρειαζόμαστε πάρα πολλές μονάδες, ιδίως και το καλοκαίρι περισσότερες ακόμα, επειδή έρχονται και οι συμπατριώτες μας που πάσχουν από μεσογειακή ανεμία για διακοπές. Πόσα δείγματα έχετε στείλει μέχρι τώρα? Μαζί με αυτά που είχαμε πάρει από την Πελόπη και από εδώ, κυρίως από το συγγενικό περιβάλλον πήραμε, και το χθεσινό πρωινό στείλαμε στο Όραμα Ελπίδας 270 δείγματα. Το απόγευμα ήταν πάνω από 200 αυτοί που έδωσαν στοματικό επίχρησμα και σήμερα βέβαια συνεχίζεται αυτή η δράση. Εγώ θέλω να προσθέσω, γιατί υπάρχουν υποστηρικτές αυτής της δράσης, ότι μας υποστηρίζει και η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου και ήδη έχουν έρθει κάποιοι αστυνομικοί για να δώσουν επίχρησμα. Μπράβο. Βέβαια στην Αστυνομική Διεύθυνση πρέπει να πούμε ότι έχουμε κάνει αυτή την δράση, έχουμε πάει εκεί και έχουμε πάρει πριν 1,5 χρόνο, πριν αρχίσει ο COVID δηλαδή, είχαμε συνεργαστεί με τον κύριο Ντουρουντού και έχουμε πάρει επίχρησμα από πάρα πολλούς. Αυτοί που έχουν δώσει, πρέπει να το πούμε, δεν θα ξαναδώσουν αν 3-4 χρόνια εδώ, 5,
έχουν δώσει στοματικό επίχρησμα, είναι γραμμένοι στη Δημόσια Τράπεζα, υπάρχει το υλικό. Άρα λοιπόν, ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κάποιον άλλο άνθρωπο. Βεβαίως, που έχει αυτό, ανάγκη. Αυτό επισημαίνουμε, ότι δεν θα είναι μόνο για αυτό το παιδί, που είναι μια αφορμή για να γραφτούν περισσότεροι δότες και στη Δημόσια Ελληνική Τράπεζα αλλά και στην Παγκόσμια, γιατί μπορεί να βρεθεί ένα αντίστοιχο περιστατικό στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, mm-hmm. στην mm-hmm. Αμερική, και δίνουμε αυτό το επίχρησμα με την άδεια μας να χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σπάνιο να βρεθεί συμβατός δότης, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 1 προς 1 εκατομμύριο. Ναι. Όμως άμα βρεθεί, σώζει τη ζωή αυτού του παιδιού ή του ενήλικα που πάσχει από κάποια κακοήθεια ανεμία. Είναι πραγματικά προσφορά ζωής, έτσι. Ναι, είναι προσφορά ζωής, γιατί είσαι μοναδικός. Mm-hmm. Μοναδικός και σώζεις το αίμα. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που έχουν την ίδια ομάδα, που αιμοδοτούν και μπορεί να μην είναι τόσο, ας το πούμε, μοναδικό. Mm-hmm. Εδώ όμως είναι... Είναι μοναδικός ο δότης, ακριβώς. Ναι. Για όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή και είναι ηλικίας 18-45 ετών, μπορούν να προσέλθουν στο Δημοτικό Θέατρο, όπου βρίσκεται εκεί μονάδα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος, δηλαδή οι άνθρωποι του Συλλόγου. Εσείς τι θα κάνετε εκεί, θα γράψετε... Υποβοηθούμενοι από κάποιους οργανώσεις. Μπράβο. Σήμερα δηλαδή είναι ένα-δυο μέλη, δεν ξέρω ακριβώς, του οδηγισμού, και το απόγευμα θα έρθουν 3 μέλη από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Ωραία. Να μας βοηθήσουν. Ωραία. Γιατί το απόγευμα εχθές ήταν πάρα πολύ μεγάλη η προσέλευση και χρειαζόμασταν βοήθεια. Επίσης, ναι, πρέπει να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε και την οικογένεια του συγγενής του μικρού αγοριού, γιατί είναι δίπλα μας και βοηθάνε με όλες τις δυνάμεις. Μπράβο τους. Και αυτοί.